Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδωθος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε αναφερθεί στους λόγους του Αββά Ισαΐα που ερμηνεύει ο γέραντας ο Εμιλιανός και είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά στην χαρά και είπαμε πως η λύπη ακόμη και για τις αμαρτίες μας δεν είναι ωφέλιμη γιατί εμποδίζει από την αληθινή μετάνοια και μας καθυλώνει. Θα πούμε λίγα ακόμα για αυτό και θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο ζήτημα στη συνέχεια εδώ που έχει στο θέμα του Αββά Ισαΐα. Λέει ότι είναι χρήσιμο να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας όχι για να νομιμοποιούμε τα λάθη μας και να μην διορθωνόμαστε αλλά για να ενθαρρύνεται η ψυχή να αποκτά ελπίδες και να προχωρά. Και στην πορεία αυτή είναι σημαντικό μέσα μας να ενθυμούμεθα την αγάπη του Θεού. Γιατί λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και είναι η πείρα της Εκκλησίας μας, δύο είναι οι κίνδυνοι, ο ένας είναι η ραθυμία, η αμέλεια και ο άλλος κίνδυνος είναι η απόγνωση, η απληπισία. Και πολλές φορές η ραθυμία οφείλεται στην απόγνωση, στην απελπισία. Λέει λίγα πραγματάκια ακόμα. Έστι πάθη εισή και αρετέ, ιδέες μεν ακιδιαστέ, εκδηλίες μεν ως προδότε. Εντάξει λέει ο Άγιος, έχεις πάθη, έχει όμως και αρετές. Έχεις απιστία, έχεις και πίστη. Έχεις ανηθικότητα, έχεις και ηθικά στοιχεία. Γιατί αυτά δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου. Η πνευματική ζωή είναι μια τέχνη. Όπως όταν κανείς έχει κάποια θετικά στοιχεία χρειάζεται να προστατεύσει τον εαυτό του από την έπαρση που του κλέβει την χάρη, κατά τον ίδιο τρόπο όταν ο άνθρωπος κινδυνεύει να πέσει στην απελπισία και να καταστήσει τον εαυτό του άχρηστο. Και γίνεται όταν παντού, πάντοτε, κατηγορούμε τον εαυτό μας ότι δεν έχουμε κάτι καλό. Αυτό που μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε είναι η αίσθηση ότι παρά τα λάθη μας έχουμε την αγάπη του Θεού που μας αποδέχεται. Η αίσθηση ότι μας αγαπά ο Θεός και μας αποδέχεται είναι η δύναμή μας. Είναι η επεποίθηση ότι κάτι αξίζουμε. Ακόμη και σε μια σχέση ερωτική, αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι ό,τι αισθάνεσαι καλά και αυτό σε κάνει και σου γεννά όρεξη να ζήσεις, ότι είσαι σημαντικός για έναν άνθρωπο. Και άρα λες, αφού είμαι σημαντικός για έναν άνθρωπο, κάτι είμαι, κάτι έχω. Και αυτό σε κάνει να είσαι δημιουργικός. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν η ψυχή αισθάνεται ότι είναι αποδεκτή από τον Θεό, παρόλα τα στραβά, μπορεί να πάρει θάρρος και να προχωρήσει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι νόμιμο να δούμε και τα καλά μας. Αν αυτό μας βοηθεί για να προχωρήσουμε και να διώξουμε και να απορρίψουμε τον κίνδυνο της απελπισίας και της απογνώσεως. Έτσι άλλες φορές χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας και άλλες φορές να το συντρίβουμε τον εαυτό μας. Ήταν το θέμα της διακρίσεως. Στα πνευματικά ζητήματα δεν μπαίνουν καλούπια, δεν μπαίνουν συνταγές. Είναι η προσωπική προσέγγιση του κάθε ανθρώπου. Για κάποιον κάτι που είναι φάρμακο, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι δηλητήριο. Στην περίπτωση όμως που μιλούμε για την απόγνωση, την απελπισία, βλέποντας τα χάλια μας, είναι σημαντικό να βλέπουμε και κάποια πράγματα στον εαυτό μας που μας δίνουν κουράγιο να προχωρήσουμε. Όπως είπαμε και αντιστοίχως αν κάποιος άνθρωπος θεωρώ ότι έφτασε σε μέτρα αρετής
και είναι καλά και στέκεται όρθιος, τότε πρέπει να γίνει αυστηρός με τον εαυτό του, να βρει λόγους που του δείχνουν το πραγματικό μέτρο για να έχει συντριβή, για να μην χάσει τη χάρη του Θεού. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε πτώσεις διαρκής πρέπει να δει και κάτι καλά που έχει να προχωρήσει. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε στην αγωγή της Εκκλησίας μας κάποιος να είναι σε αρτή και να είναι ο πνευματικός αυστηρός και σε κάποιον που είναι στην αμαρτία είναι ιδιαίτερα επίκης. Και λέμε, μα είναι δυνατόν? Ο κόσμος αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Ένας που είναι καλός τον επενούμε και ένας που είναι κακός τον επιπλήττουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να κατηγοριοποιήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα ίασης και θεραπείας. Και λέει παρακάτω, ναι εντάξει, είσαι ανήθικος αλλά είσαι και ηθικός. Έχεις πάθει αλλά έχεις και αρετές. Και πιάνει την ουσία ο γέροντας εδώ. Ένα όμως μόνο πράγμα να προσέχεις. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό και ταιριάζει πάρα πολύ στην εποχή μας. Να μην είσαι τεμπέλης, και το δεύτερο είναι πιο σημαντικό, να μην φοβάσαι να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Ζούμε σε μια εποχή τεμπελιάς που οφείλεται κυρίως σε γεγονός ότι δεν πιστεύουμε στην αξία που έχουμε και αυτό μας καθιστά ευθύνους. Δεν έχουμε ευθύνη για τίποτα. Αυτό εκφράζεται και σε πρακτικά θέματα. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε την ευθύνη του εαυτού μας αναλαμβάνουμε, αλλά πολύ περισσότερο για άλλους. Και έχουμε τη συνήθεια να λέμε, δεν το κατάλαβα, δεν το σκέφτηκα έτσι, δεν το έκανα επίτηδες, δεν μου πέρασε από το μυαλό μου. Γιατί είσαι χαζός, είσαι κουτός. Όφιλε και να πέρασε από το μυαλό σου και να το καταλάβεις. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί δεν έχουμε τη συνήθεια να είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Ο Θεός δεν προσβάλλεται αν κάνουμε κάποια αμαρτία, αλλά όταν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αμαρτίας μας και των λαθών μας, ψάχνουμε δικαιολογίες. Και αυτό γιατί προσβάλλεται ο Θεός? Γιατί δεν πιστεύουμε η αγάπη του είναι ικανή να νικήσει την αμαρτία μας και πρέπει να το κρύψουμε στο μικρό παιδάκι που λέει, κυρία δεν έσπασα εγώ το τζάμι. Αυτό είναι μια ανευθυνότητα, μια άναδρη στάση. Την ψυχή που έχει ευθύτητα αγαπά ο Θεός και αυτή η ψυχή μπορεί να προχωρήσει. Και λοιπόν λέει ο γέροντας εδώ να προσέχεις να μην είσαι τεμπέλης και να είσαι υπεύθυνος. Η αρχή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου και της εξέλιξης του και της ανάπτυξής του είναι αυτό. Και λέει ένας άλλος πατέρας, δεν θυμάμαι ποιος, λέει καλύτερα να κάνεις κάτι και από εγωισμό παρά να μην κάνεις τίποτα. Είναι πολύ κακό πράγμα η αδράνεια, η τεμπελιά. Γιατί αν κάνεις κάτι και από εγωισμό θα φας τα μούτρα σου, κάτι θα καταλάβεις. Ο άλλος που είναι τελείως νεκρός. Καλύτερα να έχεις έναν άντρα που να έχει πάθει παρά ένα κοιμισμένο άντρα. Και αντίστροφα, γυναίκα. Το είπαμε έτσι. Μην κάθεσαι και λες, έχω αυτό το πάθος, έχω εκείνο, χρειάζεται διανόηση, είμαι εγώ, αυτό το κλαψούρισμα, πω. Κρύβει πολύ εγωισμό αυτή η ιστορία. Αυτή η κουβέντα και λες, πω. Τι χάλια έχω. Πω, τι γίνεται, τι άνθρωπος είμαι. Τόσα χρόνια στην εκκλησία, μεγάλο σε τέτοιο περιβάλλον και να έχω αυτά τα χάλια. Πάρα πολύ εγωισμό για αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι εγκλωβισμένος στον εαυτό μου, απομακρύνομαι από τον Θεό και νιώθω ότι είμαι κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό. Έτσι αυτό απονευρώνει την ύπαρξη του άνθρωπου, εξασθενεί τον άνθρωπο, τον αδυνατίζει και δεν έχει την δυνατότητα να προχωρήσει. Πώς μπορώ να κρίνω κάποια στάση αν είναι πνευματική ή όχι, είναι κατά Θεόν ή όχι, από τα ουσκαρπούς και τα αποτελέσματα? Εάν δηλαδή ένας λογισμός ή μια διάθεση εσωτερική μου γεννά όρεξη και δύναμη να ζήσω, να αναζητήσω, να προσευχηθώ εν του Θεού, οτιδήποτε άλλο με απονευρώνει και με κάνει να πηγαίνω σπίτι και όχι να θέλω να γονατίσω, να ξαπλώσω και να ανοίξω τηλεόραση ή τον υπολογιστή, γιατί έχω τα χάλια μου τώρα αμάρτησα, δεν είμαι γι' αυτά, αυτό δεν είναι του Θεού. Επειδή αμάρτησα, τολμώ και γονατίζω και έχω τον λόγο να γονατίσω. Όχι γιατί αμάρτησα θα ξαπλώσω. Αυτό σημαίνει εκείνο το κλαψούρισμα. Αυτή η λύπη δεν είναι του Θεού, δεν είναι δημιουργική, δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι ένα τραύμα του εγωισμού μου, ένας πληγωμένος εγωισμός, τίποτα παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο άνθρωπος οδηγείται στην ακιδεία και λέει πάρα πολύ ωραία παρακάτω, σπάνε τα νεύρα σου
και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οφείλεται σε αυτό. Αν δεις έναν άνθρωπο που έχει κάποια δυσκολία, κάποια αναπηρία και του την επισημάνεις, του την αναλύσεις και του λες ρε αυτό είσαι, αυτό δεν θα τον κάνει να γίνει πιο ενεργοποιημένος, δεν θα τον κάνει να είναι ενεργοποιημένος, θα τον καθελώσει περισσότερο. Χρειάζεται, και το λέει παρακάτω γέροντας σε μια άλλη, σε κάποια άλλη ευκαιρία, χρειάζεται πίσω από το πάθος του ανθρώπου να αναδειχθεί και η δυνατότητά του. Η θεραπεία που συμβαίνει στην εξομολόγηση, και αυτή είναι η ποιμαντική ευθύνη του πνευματικού, είναι όχι απλώς να επιπλήξει το κακό, αυτό είναι εύκολο ότι το καταλαβαίνουμε, ούτε επίσης να πει ότι είναι συγχωρημένος. Είναι κάτι πιο βαθύ. Να δώσει στον άλλο να του ανοίξει τις δυνατότητες που έχει. Δηλαδή να του αποκαλύψει ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται μια αρετή, την οποία δεν την έχει δει, δεν την ενεργοποίησε. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό και πιο θεραπευτικό από το να πούμε σε κάποιον άνθρωπο πόσο άσχημος είμαι, είναι να του πούμε πόσο όμορφος είναι. Και ότι πίσω από την ασχήμια ότι υπάρχει μια ομορφιά. Αυτό θα το θεραπεύσει. Η αδιακρισία μας, επειδή δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού και δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητά μας και δεν έχουμε προσευχή, βλέπουμε τα πράγματα μονόχνουτα, μονοδιάστατα, επίπεδα, δηλαδή χωρίς πνεύμα, χωρίς έμπνευση. Αυτό είναι, αν έχουμε έναν άνθρωπο που αγαπούμε, έχουμε κάποια σχέση, αυτό που τον θεραπεύει δεν είναι τον φέρνει σε γρήγορση, δεν είναι να του πούμε τι λάθη έχει, αυτά μπορεί να τα ξέρει και ο ίδιος. Και αυτά να του τα πούμε, μπορούμε να του τα πούμε, αλλά η λύση δεν είναι αυτό. Είναι να του αποδείξουμε και τις δυνατότητες και την ομορφιά που έχει πίσω από το λάθος. Όπως πας σε κάποιο γιατρό και σου λέει ναι, έχεις καρκίνο. Άλλο να σου πει έχεις καρκίνο και θα πεθάνεις σε 2 μήνες, και άλλο να σου πει έχεις καρκίνο, αλλά έχουμε το φάρμακο. Θεραπεύεσαι. Θα είσαι υγιής, θα γίνεις καλά. Όπως επίσης δεν είναι αληθινό όταν πούμε σε κάποιον δεν έχεις τίποτα, μια χαρά είσαι ρε. Λέμε αυτός μας δουλεύει, δεν καταλαβαίνει ποιος είμαι. Και δεν ξέρουμε τα χάλια μας. Άρα η αληθινή θεραπεία είναι να αποκαλύπτεται το πρόβλημα, αλλά η ασχήμια, η κατάντια, αλλά να αποδεικνύεται, να εκφράζεται, να φανερώνεται και η δυνατότητα του ανθρώπου. Αυτό το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γιατί κυρίως στην Εκκλησία υπάρχει μια συνήθεια και στις σχέσεις μας να ελέγχουμε διαρκώς τους ανθρώπους, να βλέπουμε το κακό. Γιατί κάνουμε προβολές στις δικές μας καταστάσεις τις περισσότερες φορές. Αλλά πιο σημαντικό είναι, όχι αόριστα αλλά συγκεκριμένα, να βγάζουμε στην επιφάνεια την ομορφιά, την ιδιαίτερη και την προσωπική που έχει ο κάθε άνθρωπος που του χάρισε ο Θεός. Έτσι λέει, οδηγείσαι στην ακηδεία, σπάνε τα νεύρα σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σύντομα εγκαταλείπεις τον αγώνα σου και τότε είσαι ένας προδότης. Είναι αυτό που λέει εδώ, ότι εκδηλιασμένο ως προδότη. Οι ακηδιαστέ, λέει, γίνονται προδότες. Γιατί όταν σπάνε τα νεύρα σου, εγκαταλείπεις τον αγώνα και δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό λέει, όταν σου μπαίνει η σκέψη των παθών, θυμίσου ότι έχεις και αρετές. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας, για να εξετάσει την ζωή του, θα βρει ότι ο Θεός του έχει δώσει πολλά καλά. Δεν μας πνίγουν λοιπόν μόνο τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, η απιστία μας, η υπερηφάνειά μας, ο σατανάς, αλλά μας πνίγει, μας σκοτώνει και η προδοσία της βουλήσεώς μας. Το σταμάτημα που κάνουμε είναι πάρα πολύ δυνατή έκφραση. Γιατί όλοι σταματούμε τον εαυτό μας, δεν τον προχωρούμε. Είναι καλύτερα να αμαρτάνεις κάθε μέρα και να προχωράς, παρά να μην κάνεις καμιά αμαρτία και να είσαι σταματημένος. Είναι προδοσία αυτό το πράγμα. Τι ωραία που το λέει, προδοσία της βουλήσεώς μας. Δηλαδή η βούλησή μας, η ελευθερία μας έχει καταστρατηγηθεί, την έχουμε κοιμήσει, την έχουμε νεκρώσει. Γινόμαστε δηλαδή ανεύθυνοι, άβουλοι. Καλύτερα να είσαι πόρνος παράβουλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, καλύτερα να μην είσαι τίποτα, μην παρεξηγηθούμε, και να αγαπάς τον Θεό και να είσαι εν μετανία. Αλλά θέλουμε να δείξουμε εδώ ότι πόσο σημαντικό είναι το να είναι κανείς ανενεργός. Υπάρχει μια πνευματική πλαδαρότης που δεν μας κάνει, είμαστε σε ακινησία. Έχουμε λόγους να ψάξουμε μέσα μας που να είμαστε σε κίνηση. Όπως
Κάνουμε παρέα με ανθρώπους, κάνουμε παρέα με τον εαυτό μας. Τι μας κουράζει πιο πολύ από τον εαυτό μας? Το κενό μας, η άνοιά μας, η αδιαφορία μας, η απραξία μας, η ακινησία της καρδιάς μας. Και στις σχέσεις μας δεν ευχαριστιόμαστε τους ανθρώπους που δεν λένε τίποτα. Είναι σε μια κατάσταση απάθειας, ακινησίας, αδράνειας, υπαρξιακής, πνευματικής. Βλέπεις ότι δεν έχουν ενέργεια οι άνθρωποι. Δεν έχουμε ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι, ένα αφούντομα καλό, μια όρεξη ζωής, μια αναζήτηση. Ανδρεία καρδίας, βοήθεια εστί την ψυχή μετά Θεονός, περιακηδία βοήθεια εστί της κακίας. Η απογοήτευση σε οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία. Να λοιπόν και τι γεννά την αμαρτία. Ένας κύριος λόγος που μπορεί να πούμε χίλιους δυο, ένας κύριος λόγος είναι η απογοήτευση. Τι λες, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν παραδίδουμε τελείως την αμαρτία. Να το ευχαριστηθώ κιόλας. Και λες, και μάλιστα όταν δεν μπορώ να αποδείξω στον εαυτό μου κάτι σημαντικό που έχω, προσπαθώ να το αποδείξω από την αντίθετη πλευρά, από το κακό που θα κάνω ή την αμαρτία. Ενώ η ανδρεία, συγγνώμη, για την καρδιά που είναι βουτυγμένη στα πελάγη των παθών και των απιστιών, είναι μεγαλύτερη βοήθεια μετά τον Θεό. Ανδριοφρόνημα, λέει, η απογοήτευση σε οδηγεί στην αμαρτία. Ενώ η ανδρεία, όχι η οποιαδήποτε καρδιά, δίνει την έκταση του πράγματος. Για την καρδιά που είναι βουτυγμένη στα πελάγη των παθών και των απιστιών, είναι μεγαλύτερη βοήθεια μετά τον Θεό. Αυτό δηλαδή, σαν κατάνθρωπο, μπορώ να δώσω στον εαυτό μου, είναι η ανδρεία. Δηλαδή, τι, η πεποίθηση ότι και στο έσχατο όριο της κακίας να έχω φτάσει και σε βαθιά γερατιά, εγώ δεν θα απελπιστώ. Θα δίνω ελπίδες στον εαυτό μου. Θα παίρνω δύναμη και θα λέω, λίγο μπορώ να κάνω, θα το κάνω αυτό το λίγο. Και έχει ο Θεός. Δεν μπορώ να κόψω όλα μου τα πάθη, ας κόψω ένα, ας προσπαθήσω, ας κάνω την κίνηση, ας κάνω την προσπάθεια. Και ας μην κόψω τίποτα. Η προσπάθεια μετράει. Είναι ταπείνωση, δεν είναι εγωισμός να έχω ένα ανδρείο φρόνιμο ότι ναι, με τη χάρη του θα ξεπεραστούν τα πράγματα. Δεν είναι εγωισμός, είναι ταπείνωση εκεί που δεν υπάρχουν ανθρωπίνως οι ελπίδες, εγώ να δίνω ελπίδες. Αυτό τον διάλογο τρελαίνει. Γι' αυτό, ξέρετε, ο διάβολος πάρα πολύ συγχαίνεται το να πέφτουμε στην αμαρτία και να μην το υπολογίζουμε. Πάρα πολύ χαίρεται ο διάβολος όταν αμαρτάνουμε και είμαστε χαρούμενοι. Σου λέει, εγώ προσπάθησα να του συντρίψω και αυτός γελάει ακόμα. Όταν ξέρεις να λες ανέκδοτα, το διάβολο του διώχνεις. Δεν αντέχει τη χαρά τον άνθρωπο ο διάβολος. Σου λέει, γελάνε ακόμα. Και μάλιστα πολλές φορές νομίζεις ότι κορυδεύουμε αυτόν και φεύγει, έλεγε ένας γέροντας. Πράγματι, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος είναι δειλός στη ζωή του, που τα χάνει, που φοβάται τις αμαρτίες του, τις πτώσεις του, την ανυποριά του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αντίθετα, όποιος λέει θα νικήσω γιατί υπάρχει ο Θεός, έστω και αν δεν τον νιώθω, έστω και αν δεν τον είδα, βοηθάει την ψυχή του μετά τον Θεό. Δείξε λοιπόν ανδρεία και τότε συναντάς τον Θεό. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν φαντάζομαι να έχετε απορίες. Έχετε. Συγγνώμη. Υπάρχει προηγούμενος για ανάλυση ευθύνης. Έχουμε δικαίωμα να αναλάβουμε την ευθύνη κάποιου φίλου μας. Ναι, λέει ο αδελφός ότι αν έχουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την ευθύνη του αδελφού μας. Δεν έχει ασφαλώς την έννοια της ευθύνης να σώσω την ψυχούλα του, αλλά έχω τη δυνατότητα δια της προσευχής να φορτωθώ την αμαρτία του. Συγγνώμη. Έτσι, ναι, διαφορετικά νομίζω πως όχι. Σαφώς συμφωνούμε. Λέγε, Αναστασία. Εγώ είχα μια απορία. Ελπίζω να μην γελάσετε, αλλά συγγνώμη να την έχω. Άμα γελάσουμε, καλό αυτό. Οι μεγάλες και οι μικρές. Ναι, συμφωνούν με μια εξομολόγηση ή με διαφορετική. Αν είναι πολύ μεγάλη, θέλει 2-3. Είδες, μας έκανες και χαρήκαμε.
Λοιπόν, παρακάτω. Το μη κρίνει των πλησίων τείχος εστί των εν γνώση πολεμούντων. Το δε ψέξε αυτόν καταλύει το τείχος εν αγνωσία. Μιλάει εδώ για την κατάκριση και τα λέει πάρα πολύ όμορφα. Λέει, όταν κρίνει κανείς φεύγει χάρις του Θεού. Λέμε, θέλουμε τη χάρη του Θεού. Να ο τρόπος. Όταν κρίνουμε, φεύγει η χάρη του Θεού. Όταν κάνουμε αγώνα, να μην έχουμε κανέναν αρνητικό λογισμό για κανέναν, κανένα λογισμό, τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Φανταστείτε, για έναν κακό λογισμό φεύγει η χάρη. Φανταστείτε να είναι η ιδεολογία σου το να πολεμάς τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού για οποιοδήποτε λόγο, ιδεολογικό, πολιτικό, οποιοδήποτε. Είναι πάρα πολύ λεπτός ο Θεός. Εμείς μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε απόψεις, ψυχολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές. Είναι τόσο ευαίσθητος ο Θεός που φεύγει αμέσως με μία αρνητική σκέψη, με μία αρνητική κρίση. Πόσο μάλλον να μισείς τον άνθρωπο ή να απεχθάνεσαι τον άνθρωπο ή να χωρίζεις ανθρώπους σε καλούς και κακούς και κάποιους να τους απορρίπτεις και μάλιστα πολλές φορές με ένα βίαιο τρόπο. Είναι καλύτερα κανείς να είναι αμαρτωλός, να έχει ελλείψεις παρά να έχει αυτόν τον καρπό της ίησης. Γιατί ποιος άνθρωπος απορρίπτει κάποιους άλλους? Αυτός που έχει ανώτερη ιδέα για τον εαυτόν του και για τη φιλήν του. Η ίηση λοιπόν, η έπαρση ότι εγώ είμαι καθαρός, έχω καθαρά χέρια, μπορώ να κρίνω οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο και να τον καταδικάζω. Έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά αν μιλούμε πνευματικά δεν μπορεί να υπάρχει ο Θεός στη ζωή μου έτσι. Έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να είμαι του Χριστού. Ο Χριστός κάτι άλλο είπε. Η ψυχή χρειάζεται τόσο ευαίσθητη σαν το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί δεν γνωρίζει εχθρούς. Δεν γνωρίζει αντιπαλότητες. Δεν υψώνει τύχη εναντίον κανένας ανθρώπου. Και μάλιστα ο Χριστός προτείνει και κάτι άλλο για να το ξεκαθαρίσει. Για να μην πεις ναι αλλά μου έκανε αυτό άλλος, άρα δικαιούμαι να τον κατηγορήσω. Λέει μα σου λέει και τον εχθρό σου να αγαπάς έτσι. Άρα, οτιδήποτε άλλο είναι ξένο από το Πνεύμα του Χριστού. Όταν κρίνεις λοιπόν, φεύγει χάρη του Θεού. Είναι ανήλαιος η κρίση στο ποιούν την κρίση. Τι λέει? Σε αυτόν που κρίνει δεν υπάρχει έλεος από τον Θεό. Θέλεις λοιπόν ο Θεός να είναι ελεήμων σε σένα, μην κρίνεις κανένα. Γίνεται σκληρός ο Θεός τότε. Του δίνεις το δικαίωμα να σε κρίνει με τον ίδιο τρόπο που κρίνεις. Άρα θα πέσεις τα ίδια παραπτώματα. Ναι. Παλιά ήταν να πω το... Μην κάνω τα προσωπικά, δεν πειράζει. Και μου είπε ότι έχω μέσα μου, όχι απ' έξω, σαν ακούω φωνές, ακούω μια φωνή από μέσα μου. Σαν ρωτάω τον εαυτό μου και ακούω κάτι σαν από μέσα. Λέει, του λέω, τι φωνή είναι αυτή η βάση. Με τα πρώτη και μου λέει κάτι, κάτι που το κάνει. Λέει ο Θεός είναι ο Θεός. Ξέρετε, μου λέει ο Πάτερ τι μου λέει αυτή η φωνή. Μου λέει τι. Μου λέει να πάω να πάω να κουμπάρει και να σου Α, ο διάολος είναι παιδί μου, ο διάολος. Σου λέει για πείτε μου, με πέφτες και είναι ο Θεός. Δεν ξέρω από φωνές. Δεν ξέρω από φωνές, τι να σας πω. Ποιος σε ρωτούσε? Ναι, ναι, πέστε μου. Λιγότερη κρίση υπάρχει από το να λέει αυτού του ανθρώπου διαβόλου. Για πέστε μου. Πέστε. Τι να πω, αφού δεν ξέρω από φωνή σας λέω. Πέστε τι φωνή. Τι. Κρίση του βαθρού του δικού μου που ήταν εξομολόγητος. Υπάρχει χειρότερη κρίση από το να αποκαλεί αυτού του ανθρώπου διαβόλου. Δεν αποκαλεί τους ανθρώπους, αλλά την πίστη τους, ότι είναι δαιμονική η πίστη τους, όχι αυτή. Για πέστε. Είπατε το λίγο, ότι όταν κάποιος
Θα το πούμε παρακάτω γιατί το αναλύει πιο πολύ, αν μου επιτρέπετε. Το λέει παρακάτω και είναι πιο ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, ας μην κρίνουμε τον αδελφό μας, ας μην αναμεγνιόμαστε στη ζωή του, ας μην τον κατηγορούμε για τίποτα, διότι για μας είναι Άγιος. Χθες όμως αμάρτησε, πήγε με μια γυναίκα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε, για μας παραμένει Άγιος. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν από χθες μέχρι σήμερα δεν μετανόησε, δεν έκλαψε? Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν ήταν μεθυσμένος και δεν καταλάβαινε τι έκανε? Το μη κρίνει, το μη εισέρχεστε στη ζωή του άλλου είναι ένα τείχος των εν γνώση πολεμούντων. Είναι απαραίτητη γνώση. Για δεν την έχεις, τίποτα δεν κάνεις, ούτε ο Θεός μπορεί να έχεις. Δηλαδή σε κάποιον λέει που αγωνίζεται με γνώση, με επίγνωση, και είναι απαραίτητη επίγνωση, είναι, ποια είναι η γνώση? Το να μην μπαίνω στη ζωή του άλλου. Να μην ανακατεύομαι με τη ζωή του. Να μην μπερδεύομαι τη ζωή του. Για μένα όποιος και αν είναι Άγιος, μα αμάρτησε. Δεν με ενδιαφέρει αν αμάρτησε. Με ενδιαφέρει τι δυνατότητες έχει. Και δεν ξέρω επίσης η αμαρτία του, τι είδους αμαρτία ήταν, ποιες προϋποθέσεις είχε, τι μετάνοια έχει. Γι' αυτό μπορώ να βλέπω και να μην βλέπω. Να γνωρίζω και να μην γνωρίζω. Ασφαλής δείκτης αν τοποθετήθηκα σωστά ή να νιώθω εσωτερική ανάπαυση και ελευθερία και προσευχή τρέχει. Και αν τον αδελφό μου που ό,τι και αν έκανε τον βλέπω σαν να δεν έκανε, παρόλο που ξέρω ότι μπορεί να έκανε. Αυτό είναι πραγματικά ελευθερία πνευματική και ο Χριστός το χαρίζει αυτό. Για μένα λοιπόν και κάτι να έκανε και αμαρτωλός να είναι, για μένα είναι Άγιος. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε, για μας παραμένει Άγιος. Όταν όμως ψέγεις τον άλλον, όταν τον κρίνεις, όταν μπαίνεις στη ζωή του με τη σκέψη σου, με τη διάθεσή σου, με την απέτησή σου, με το λόγο σου, με τη συμβουλή σου, τότε καταλύεις το τείχος εν αγνωσία και μένεις αθωράκιστος στην διάθεση των πονηρών βεβαιλών του δαίμονος. Τότε λέγει, δέστε πως, είναι αλήθειες αυτά που λέει, δεν είναι ψέμα, πότε γίνεσαι αθωράκιστος στο πονηρό πνεύμα και υποκύπτεις στις καταστάσεις αμαρτίας? Όταν μπαίνεις στη ζωή του άλλου ανθρώπου, στα χωράφια του. Με το λογισμό σου, με τη διάθεσή σου, έχεις σκέψη, δεν του τα λες, λες μα δεν του είπα τίποτα, μέσα σου είναι, παίζεται το παιχνίδι. Με το λογισμό σου. Με τη διάθεσή σου, τη διάθεση σου γεννάται εσωτερικά προς κάποιον άνθρωπο. Με την απέτησή σου, ζητώ κάποια πράγματα, με τον λόγο σου, με τη συμβουλή σου. Συμβουλεύω κάποιον, τον καθοδηγώ. Όταν γυρέψεις να συμβουλέψεις κάποιον, να το πεις ένα στραβό, νιώθεις ότι ναι, είσαι έξυπνος, τα κατάφερες, σου τα είπες, αλλά υπάρχει ένα άδειασμα της ψυχής και λες τι έγινε τώρα. Σαν να ξεγυμνώθηκε η καρδιά σου και έγινε τελείως αφημένη στο αρνητικό πνεύμα. Χάθηκε μια εσωτερική δύναμη και δυνατότητα, μια συνοχή. Εξασθενεί τελείως η ψυχή του ανθρώπου, αδειάζει, χάνεται η προσευχή όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να συμβουλέψουμε κάποιον. Χωρίς μάλιστα να μας το ζητήσει. Αυτό σε καθιστά άνθρωπο που δεν έχει γνώση και σοφία στην πνευματική του πορεία. Αντιθέτως λέει, όταν δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος και να το ξέρεις είναι σαν να δεν το ξέρεις, δεν σε επηρεάζει, δεν σου επηρεάζει τη διάθεση. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε. Αν ακούσουμε κάποιος έκανε κάτι στραβό, κάποια μεγάλη αμαρτία, αμέσως αλλάζει η διάθεσή μας, η τοποθέτησή μας έναντι του άλλου. Αυτό δεν είναι το θέμα, είναι κατάκριση αυτό. Ποιο είναι το υγιές? Να ακούσουμε τα μύρια όσα, εσχρά, κακά, άσχημα και διαστραμμένα και η διάθεσή μας να μένει στο πρόσωπο. Δηλαδή να εκτιμούμε με τον ίδιο τρόπο και να σεβόμαστε με τον ίδιο τρόπο τον άνθρωπο σαν να δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι η άρνηση της κατάκρισης. Να το βλέπουμε δηλαδή ως Άγιο. Ακόμα και όταν εκείνο που τον κάνει τη τηλεόραση με κάτι Παρασκευή, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ας πιάσετε το πνεύμα και ρυθμίστε το όπως θέλετε εσείς.
πιάστε το πνεύμα και κάνετε το ό,τι θέλετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που συμβουλεύουμε κάποιον και νιώθουμε ένα άδειασμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δίνουμε συμβουλές που μας δίνει δύναμη. Είναι λεπτό το στοιχείο. Πότε είναι σωστό ή όχι δεν μπορώ να σας το πω. Η καρδιά σας θα το καταλάβει. Σταματήστε τις φωνές. Λοιπόν, είναι μέσα στην καρδιά μας θα καταλάβουμε τι γεννάτε. Εάν έρχεται μια αίσθηση γλυκού πόνου που γεννά προσευχή και δεν αλλάζει η διάθεσή μας έναντι του άλλου, αλλά είναι το ίδιο τιμητική, είναι σωστό. Αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχει ο κίνδυνος, εμφολεύει ο κίνδυνος μέσα από τη συμβουλή που δίνουμε στον άλλο μιας διάθεσης υπεροχής έναντι του άλλου. Γι' αυτό το λόγο είναι καλό να συμβουλεύουμε τον άλλο μόνο όταν επιμένει να ζητήσει να πούμε την άποψή του. Και να το πούμε όχι σαν παντογνώστες, αλλά σαν ομοιοπαθείς άνθρωποι που είμαστε στην ίδια κατάσταση και δυσκολία. Παρακάτω. Τώρα πάμε σε αυτά που είπαμε και πριν. Μιλάει για την ελεημοσύνη εδώ γέροντας ο Αββάς Ισαΐας και τον Αλή. Δεν μιλάει βεβαίως για την ελεημοσύνη, δίνω χρήματα, βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πιο σημαντική ελεημοσύνη είναι η πνευματική ελεημοσύνη και την αναλύει. Γιατί μπορώ να κάνω μια φιλανθρωπία σε κάποιον και να μην είναι τιμή για το πρόσωπο, αλλά να είναι μια ευκαιρία που να με καθιστά ανώτερον του άλλου. Για να μια διάθεση υπεροχής, η φιλανθρωπία δηλαδή, έχει πάντα τον κίνδυνο μιας διάθεσης και κατάστασης υπεροχής εναντί του άλλου. Πολλοί άνθρωποι, λέει, χαίρονται όταν κάνουν καλές πράξεις και αισθάνονται μια ευχαρίστηση. Αυτή η ευχαρίστηση είναι λίγο πονηρή και ύποπτη. Γιατί είναι σαν να χρησιμοποιώ το πρόβλημα του άλλου για να αισθάνομαι εγώ καλός ότι πρόσφερα κάτι. Ενώ στην ουσία η φιλανθρωπία δεν είναι ο άλλος αφορμή να αισθανθώ καλά ότι έγινε καλό παιδάκι. Έχει δικαιολογεί τη χαρά μόνο στο ποσοστό που με συνδέει προσωπικά με κάποιον και κοινώνω της υπάρξης κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν έχει την αίσθηση, αχ τι καλός άνθρωπος είμαι τώρα, έκανα κάτι ευχάριστο, καλό, ανέβηκα πνευματικά. Και θα με ανταμείψει και ο Θεός, γιατί είπε τους ελεήμονες σας βάλει στον παράδεισο. Αυτό είναι αμαρτία. Η χαρά της φιλανθρωπίας έγκυται στο γεγονός ότι συνδέομαι με κάποιον άνθρωπο. Και κοινωνώ της υπάρξεως κάποιου ανθρώπου και δι' αυτού κοινωνώ το Θεού. Του οποίου εικόνα είναι ο άνθρωπος. Η εν γνώση ελεημοσύνη τίκτη το παροράν και οδήγει στην αγάπη. Η δε ανελεημοσύνη σημαίνει ότι ουκ έστι εν αυτό αρετή. Ο Αββάς Ισαΐας μιλάει για την ελεημοσύνη με τη μοναστική έννοια και όχι με την έννοια του λαού. Ο λαός εννοεί ελεημοσύνη τα χρήματα. Ο μοναχός εννοεί ελεημοσύνη καρδιάς. Ελεημοσύνη, λέει, είναι η εκτιρμή μας προς τον συνάνθρωπο. Και τι λέει, η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Λέω, Αββάς Ισάκος Σύρος, η ελεήμων καρδιά είναι αυτό, η καρδιά που καίγεται για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για το δαίμονα. Αυτή είναι η ελεήμων καρδία. Αυτή πια λοιπόν που συμπάσχει με κάθε πλάσμα, πονά για κάθε ύπαρξη, έχει συμπάθεια για κάθε ύπαρξη και λέει είναι η καρδιά που καίγεται για κάθε ύπαρξη. Σε σημείο, λέει, που να παρακαλεί να σωθεί και ο διάολος. Είναι επομένως η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Κοιτάξτε, αυτά είναι το ήθος της Ορθοδοξίας μας. Ας ξεχάσουμε την Ορθοδοξία
του συστήματος. Η Εκκλησία μας είναι αυτό, το έχουμε λησμονήσει αυτό το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα, αν το πάρει η εποχή μας, είναι ελπίδα του κόσμου. Αυτό μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας. Σε προσωπικό, σε κοινωνικό επίπεδο και να λιώσει τα πάντα. Ελεημοσύνη είναι αυτή η καύση της καρδίας. Η τελεία αναγνώρισης του ευτελεστέρου ανθρώπου. Τι κουβέντα είναι αυτή, αυτή είναι βόμβα. Η τελεία αναγνώριση, όχι απλώς αποδέχομαι, όχι απλώς σε ανέχομαι. Αυτό που λέει κάποιος τον ανέχομαι, πάτερ, αυτή είναι δαιμονική κουβέντα. Δεν τον ανέχομαι, τον αναγνωρίζω. Όχι απλώς τον αναγνωρίζω, ολοκληρωτικά τον αναγνωρίζω και τον αποδέχομαι. Χωρίς διακρίσεις, γιατί λέει του ευτελεστέρου ανθρώπου. Η ιστορία να λέμε αυτός είναι καλός, είναι κακός, αυτός είναι ενοχλητικός, αυτός είναι δυσάρεστος, αυτός είναι ευχάριστος. Αυτά τι παραμύθια είναι αυτά. Δεν έχουν σχέση με την πίστη μας. Δεν έχουν σχέση με το πνεύμα του Χριστού μας. Δεν έχει σχέση με την πνευματική μας πορεία. Και λέμε, τι να κάνω, ποια είναι η πορεία. Ξέρετε τι παιχνίδι, τι γοητεία έχει η πνευματική ζωή. Έχει πολλά πράγματα να ασχοληθείς. Δεν έχεις, δεν περνάς ανίαρα. Δεν σου λέει άλλος, κάνε πέντε μετάνοιες, λίγα λάδα, κάνε λίγες καλές πράξεις, τέλειωσες. Τόσα πράγματα είναι δίσμες στην καρδιά σου. Και δουλεύεις μέσα σου πράγματα. Κινούνται, η καρδιά είναι σε κίνηση. Είσαι ζωντανός άνθρωπος, είναι αυτό που είπαμε και πριν, να είσαι υπεύθυνος. Λέει η τελεία αναγνώριση του ευτελεστέρου ανθρώπου. Υπάρχει πιο ερωτική κουβέντα από αυτήν. Γιατί ο κόσμος εννοεί έρωτα την ικανοποίησή μου, την ικανοποίηση του ναρκισισμού μου. Έρωτας είναι ο σταυρός. Ο πραγματικός έρωτας είναι ο σταυρός. Να βγαίνεις από τον εαυτό σου και να γίνεσαι τόσο ταπεινός, ούτως ώστε να είσαι ανύπαρκτος. Μόνο ανύπαρκτος μπορεί να έχει τελεία αναγνώριση του ευτελεστέρου ανθρώπου. Ο δυνατός δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Ο υπαρκτός, ο ισχυρός δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είσαι τελείως ισοπεδωμένος. Να είσαι τελείως βλάκας, τελείως ηλίθιος για να το κάνεις. Εν Χριστώ ηλίθιος. Αλλά όταν εμείς είμαστε σημαντικοί, σπουδαίοι, ξέρουμε τα πάντα, αναλύουμε τα πάντα, γινόμαστε ξενέρωτοι, κρυόκολλοι. Εξωτερικοί άνθρωποι που λειτουργεί μόνο το μυαλό μας. Ο χριστιανός είναι τόσο βαθύς μέσα στην καρδιά του που βρίσκει το κέντρο που ενεργοποιεί την καρδιά και είναι ο σταυρός. Αυτός είναι ο έρωτας της ψυχής, ο σταυρός. Είναι η αγάπη μας, λέει, τα σπλάχνα μας, η επιοίκειά μας. Να, αυτή είναι η ελεημοσύνη. Η αγάπη μας, τα σπλάχνα μας. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος έχει τέτοια ευαισθησία, δεν αντέχει να ακούει κακιά κουβέντα για κανέναν άνθρωπο. Είναι μολυσμός της ψυχής. Ο άνθρωπος ταράζει την καρδιά του ανθρώπου όταν ακούει αρνητικά πράγματα για άλλον άνθρωπο. Αν δεν ταράζεις, είσαι δαίμονας. Έχεις ομοιωθεί με το δαίμονα. Πληγώνεται η ψυχή και αν δεν ταράσετε, σιγά σιγά κουράζεται η ψυχή, μολύνεται, χάνεται η προσευχή, στουπώνει, γίνεται σκληρόκαρδος, γίνεται παχύδερμη η καρδιά του όταν συνηθίζει να ακούει αρνητικά πράγματα και είναι ανέσθητος, δεν τον ενοχλεί, ακούμε και αλλοιώνεται το ήθος μας στο εσωτερικό. Ο άνθρωπος όμως που κρατά την εσωτερική λεπτότητα, την εσωτερική ευγένεια, την εσωτερική ευαισθησία, όταν ακούει κάτι δυσάρεστο, κάτι αρνητικό για κάποιον, δεν το αντέχει. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη η αγάπη μας, τα σπλάχνα μας, η επιοίκειά μας, η οποία λέει πρέπει να γνωρίζετε πάση της ανθρώπης, να είναι προς όλους τους ανθρώπους. Η όραση των ανθρώπων ως θεών, το σκύψιμο, η ταπείνωση ενώπιον κάθε ανθρώπου. Να σκύβω σε κάθε άνθρωπο. Να τον βλέπω η όραση στον άνθρωπο ως Θεό, να βλέπω τον άνθρωπο ως Θεό, ως εικόνα Θεού. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη ζωή του. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν ταυτίζω τον άνθρωπο με τη ζωή του, αυτό είναι ψυχολογικό πράγμα, ρε παιδιά. Είναι κοσμικό πράγμα, είναι κοινωνικό πράγμα. Αυτό είναι βλακίες. Αν δεν μπορείς να ελευθερωθείς από αυτό το πράγμα, να μην βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου, να βλέπεις τον άνθρωπο, δεν μπορείς να βρεις πρόσωπο Θεού. Είσαι κοντά στον Θεό όταν δεν βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου, το τι έκανε, να σου είναι αδιάφορο και να βλέπεις τον άνθρωπο. Και μάλιστα ως Θεό να τον βλέπεις. Ο άνθρωπος αυτός είναι
ο ορατός Θεός στη ζωή μου. Η δε ελεημοσύνη σημαίνει ότι ουκ έστι εν αυτό αρετή. Συγγνώμη, η δε ανελεημοσύνη σημαίνει ότι ουκ έστι εν αυτό αρετή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν βλέπει τον αδελφό του με σπλάχνα εκτιρμών, με κατανόηση, με συμπάθεια, αποδεικνύει ότι μέσα του δεν υπάρχει καμιά αρετή. Το όριο λοιπόν της αρετής, αυτό που δικαιώνει οποιαδήποτε αρετή, είναι αυτό το φρόνημα. Η εν γνώση λέει ελεημοσύνη τίκτη το παροράν, το να παραβλέπω δηλαδή, τι σημαίνει, πώς το εννοεί. Οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν είναι και δεν πάβουν να είναι εικόνες του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, τίμια υπάρξη της Εκκλησίας, οργανισμοί ζώντες εν το Χριστό και κλειμένοι δια τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτό που ρωτήσατε, ποια ομορφιά μπορεί να κρύβει ένας άσχημος άνθρωπος. Είναι αυτή η θεολογική προσέγγιση καταρχήν που θα τη δούμε και πρακτικά. Λέει, οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν κλπ. Κλπ. Είναι και κλειμένοι δια την Βασιλεία των Ουρανών, ακόμη και όταν είναι βυθισμένοι στα έσχατα της αμαρτίας. Ακόμη ο πιο μεγάλος εγκληματίας έχει την κλίση της αγιότητος. Έχει τις δυνατότητες της αγιότητος. Λοιπόν, προσεγγίζω τον άνθρωπο όχι με αυτό που έκανε, αλλά με τις δυνατότητες που έχει και αυτό που είναι. Επομένως, ελεημοσύνη είναι η αρετή που με κάνει να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου. Αυτά είναι ελεημοσύνη. Αυτό είναι η πραγματική ελεημοσύνη. Ξέρετε, είναι εύκολο να δώσεις λίγο ψωμάκι σε κάποιο, λίγο φαγητό. Γιατί δεν ταράσσεται ο εγωισμός σου. Δεν προσβάλλεται η καρδιά σου, λίγο τα χεράκια σου θα κουραστούν και λίγο η τσέπη σου θα διάσει. Μέχρι εκεί. Ο εγωισμός όμως δεν προσβάλλεται. Η ελεημοσύνη που προσβάλλει την καρδιά, ποια είναι? Αυτή που με κάνει να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Δεν είναι εύκολο να παραβλέπεις τις αδυναμίες κάποιου, γιατί οι αδυναμίες του σε θίγουν, σε προσβάλλουν, σε κουράζουν, μπορεί να έχει κάτι να κάνει με τα δικά σου συμφέροντα. Η ελεημοσύνη είναι η αρετή που με κάνει να παρορώ, να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αν αγαπάς τη γυναίκα σου, παραβλέπεις τις αδυναμίες της. Και αν αγαπάς τον άντρα σου, δεν βλέπεις τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Γι' αυτό παντρεύτηκες. Για να αποκτήσεις αυτή την ελεημοσύνη. Γιατί θα έχει κάτι που θα σε ενοχλεί, σίγουρα. Σίγουρα. Εσύ σκέφτηκες ότι θα πιάσεις την τέλεια περίπτωση. Αλλά αποκλείται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Και όλοι λένε, αχ, ο άλλος βρέφει καλύτερη. Α, η άλλη βρήκε καλύτερο. Όλοι έτσι λένε. Και φαντασιώνουν όταν είχαν τον άλλο ή την άλλη πώς θα περνούσαν. Μη μου πει κανείς παντρεμένος που το σκέφτηκε αυτό. Αν δεν το σκέφτηκε, είναι ψεύτης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, μα γι' αυτό παντρεύτηκες ένα που θα σε ενοχλεί, για να μάθεις αυτήν την ελεημοσύνη. Να παραβλέπεις τα λάθη του. Να παραβλέπεις τα δυναμίες του. Οπότε τον αγαπώ. Αναγνωρίζω την αγιοσύνη του. Χωρίς να περιμένω κάτι από αυτόν. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ας πει ό,τι θέλει. Τι ωραίο πράγμα, ένας πατρινός σου λέει κάνει ό,τι θέλεις. Και να μην σου μουρμουράει. Με την είναι τι, όχι να κάνεις ό,τι θέλεις. Σου δίνει όρια ελευθερίας. Το πιο κουραστικό σε μια σχέση, το πνίξιμο που έχεις, πρέπει να είσαι κάπως. Όχι γιατί το θέλεις, γιατί σε αναγκάζει η εξουσία της συζυγίας. Χρειάζεται μέσα από την αγάπη να εμπνέεται ο άλλος θεληματικά ελεύθερα να κάνει κάτι. Όχι γιατί θα δω τα μούτρα της ή τα μούτρα του ή τις φωνές του και επομένως πρέπει να αγκαστώ σε μια κατάσταση. Αυτό είναι φασισμός. Είναι ρατσισμός. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας πει ό,τι θέλει. Εάν το κάνεις αυτό, δεν θα κάνει ό,τι θέλει, θα κάνει αυτό που θέλεις. Κάποτε. Θέλει υπομονή, δεν είπαμε. Εάν εγώ του πω καλημέρα και αυτός με βρήσει, με διώξει, με εκδικηθεί, με καταραστεί, δεν θα τον κρίνω. Θα παραβλέψω αυτή τη συμπεριφορά του. Εντάξει, αυτό δεν παίζει. Αλλά δείχνει όμως μια διακατάσταση, μια γραμμή, μια κατεύθυνση. Δηλαδή, ας έχουμε αυτό κατά νου, όταν μας έρχεται να το σκυλοβρίσουμε, να συγκρατηθούμε λίγο. Όχι να τα κρατήσουμε μέσα μας τα πράγματα,
και να σκάσουμε. Γιατί και αυτό δεν είναι, θα μας το πει ψυχολόγοι τρελόζοι, θα σας αρρωστήσει ο παπάς. Βγάλει το θυμό σας, λέει. Βγάλει το θυμό σου, αλλά δούλεψε και κάτι άλλο μέσα σου. Βρες ένα μηχανισμό να μην αποθείς το θυμό σου, αλλά να το κάνεις δημιουργικό το θυμό σου. Να το κάνεις έφεση αγάπης, εσωτερική έφεση προς τον άλλον, γνώση του άλλου, σκάλισμα του εαυτού σου. Η αρχική λοιπόν έννοια του παροράν είναι ότι δεν κοιτάζω το φαινόμενο, αλλά εισχωρώ στο βάθος. Παρορώ, ξέρετε, α, τι ωραία που το λέει. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς, κάνω το χαζό και κάνω πως δεν είδα, αφού είδα, παιδάκι μου. Δεν παραβλέπω, τι κάνω. Βλέπω το βαθύτερο του ανθρώπου. Και εδώ έρχεται η γοητεία της αγάπης. Αγάπη, τι σημαίνει και έρωτας. Πέρα από το παραμύθι που έφαγα στην αρχή, την πάτησα. Και έχω το φούντομα ένα μήνα, δύο μήνες, δύο, τρία χρόνια μέχρι εκεί. Αν βρεθεί κάποιος παραπάνω, το γράψει στα βιβλία Γκίνες. Από εκεί πέρα, πώς θα γίνει αυτό, αγάπη, πώς θα μεταποιηθεί είναι αυτό. Να γνωρίσει το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει παρορώ. Δηλαδή, δεν μου λέει να το παραβλέπω έτσι, να κάνω το χαζό, να κάνω στραβαμάτια. Αλλά να βρω τον εσωτερικό τρόπο για να εισχωρήσω, να κατανοήσω την ουσία του ανθρώπου. Και λέει ένα παράδειγμα. Η Εκκλησία κατά το φαινόμενο είναι πλήρης σπήλων, γεμάτη αμαρτία. Να, δέστε. Οι άνθρωποι γράφουν και λέγουν συνεχώς για τις αμαρτίες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως είναι μία και αγία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο που έχουμε γύρω μας. Έχει την αμαρτία του, αλλά και μέσα του μία αγιότητα. Και η αμαρτία του είναι διαστροφή της αγιότητας. Λαθημένος λοξοδρόμημα της αγιότητας είναι η αμαρτία. Λοξοδρόμηση η αγιότητα. Άρα, αγάπη σημαίνει να βρω την αγιότητα, τις δυνατές αγιότητες που έχει ο συντροφός μου. Αν βγάζει μια δύναμη, μια αναπηρία, δεν θα μείνω σε αυτό που βλέπω, γιατί εγώ θίγηκα. Θα δω αυτός ο άνθρωπος τι έχει γίνει έτσι. Γιατί δυσκολεύεται. Αγάπη, η ποιότητα της αγάπης μου, αν είναι αληθινή, θα με διδάξει να δω το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Δεν θα μάθει ψυχολογία να αναλύω, να αρχίζει να ρωτίζει, να μάθω τι είναι ο άλλος. Εάν τον αγαπώ, τότε θα μου γεννήσει τη γνώση να καταλάβω και το βαθύτερο είναι. Όπως μια μάνα που αγαπά το παιδί λέει: ναι, πατρί, έχει αυτά, αλλά ξέρεις ψυχούλα είναι. Και πού το ξέρεις, κυρά μου, εσύ. Το έμαθε η αγάπη της καρδιάς για το παιδί. Όταν αγαπάς κάποιον αληθινά και αυτή την αγάπη τη φέρνει προς ευχή και λέει παρακάτω γέροντας πώς έρχεται αυτή η αγάπη, τότε σου αναπτύσσει τη γνωστική ικανότητα, αναπτύσσει τα αισθητήρια εκείνα της διάκρισης και της διόρασης, γιατί λέει το παρόν είναι και διορών, δηλαδή παραβλέπω γιατί βλέπω μέσα από αυτό κάτι άλλο. Θα σου δώσει λοιπόν τη διάκριση να δεις την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος και να δώσεις ελπίδες στον άλλον άνθρωπο παραβλέποντας τις αχλαμάρες που έχει κάνει. Η Εκκλησία, ναι, όταν μένουμε στις αδυναμίες τους, στα προβλήματα που μας δημιουργούν, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει κανείς για τον Παράδεισο. Κανείς δεν είναι του Χριστού και πέφτουμε σε μελαγχόλια, λέμε και αυτός τώρα και περιμένουμε από αυτό να είναι Άγιος και αυτός τα ίδια. Όλοι χάλια είμαστε, άστα να πάνε, δεν υπάρχει ελπίδα. Τι κάνουμε όμως με αυτόν τον τρόπο? Στηρίζουμε τη δική μας παρανομία. Αφού είναι όλοι έτσι, γιατί είμαι και εγώ έτσι. Ενισχύουμε τη δική μας αμαρτία και μπορούμε να ζούμε ως αμαρτωλοί, ως άπιστοι, αφού διαπιστώσουμε ότι όλοι είναι τέτοιοι. Όλοι τέτοιοι είναι, λέμε, εγώ θα ξεχωρίζω. Όταν όμως λέει παροράς, παραβλέπεις τα πτέσματα του άλλου, τότε ασχολείσαι μόνο με τα δικά σου, για τα οποία ζητάς συγγνώμη από τον Θεό. Αψηφώ το τι κάνει ο άλλος. Το παροράν επομένως σημαίνει ότι δεν, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Και αυτό θα μου το μάθει η αγάπη, και την αγάπη θα μου τη μάθει η σιωπή και η προσευχή. Λέει παρακάτω κάτι που δεν μπόρεσα να καταλάβω στην αρχή τι σημαίνει, αλλά με τυπωσίασε συνέχεια. Να το δούμε αν προλάβουμε σήμερα, μάλλον δεν μας παίρνει ο καιρός επόμενη φορά. Λέει ότι εάν την αγάπη, λέει, την εξασκούμε με τα λόγια και τη συναναστροφή, υψώνουμε τύχη έναντι τον άλλο. Η αληθινή αγάπη εξασκείται, λέει, με την σιωπή και την προσευχή, που σε κάνει να αποκτά συνέστηση και αληθινή κοινωνία με τον άλλον. Γιατί μέσα από την προσευχή εσύ ο ίδιος βαθαίνεις. Εσύ ο ίδιος έχεις επαφή με την καρδιά σου.
Ο Θεός σου κάνει μια κτηνογραφτήνη προσευχή. Όταν προσεύχεις αληθινά ξαφνικά συγκινείσαι, γιατί σε κάνει διάφανο ο Θεός. Τόσο διάφανο που βλέπεις μέσα σου τι γίνεται. Και όταν βλέπεις μέσα σου τι γίνεται και καταλαβαίνεις, βλέπεις τα πάθη σου, βλέπεις την ομορφιά σου, βλέπεις τις δυνατότητές σου, βλέπεις ο Θεός δεν ασχολείται με τις αμαρτίες σου, είναι απερόριστα επικής ο Θεός, τότε αυτό σε κάνει, σου δίνει τις δυνατότητες με τον ίδιο τρόπο να βαθύνεις το ίδιο του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι βάθυνση επομένως του άλλου ανθρώπου αυτό που λένε πολλοί, να κάνουμε δουλειά πάτερ με τον εαυτό μας. Να αναλύουμε τους λογισμούς μας, να ρωτούμε, να απαντούμε, να ψαχνόμαστε. Αυτό δεν είναι θεώρηση του βαθύτερου είναι του ανθρώπου. Το βαθύτερο είναι ανθρώπου το βλέπουμε στο βαθμό που εμείς μπαίνουμε μέσα στην καρδιά μας εν Χριστώ. Το παρορράν επομένως σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Παραδείγματος χάρη, κάτω από τη διοίκηση της Εκκλησίας που όλους μας ενοχλεί, βλέπω τι, τον χορό των Αποστόλων, των προφητών, τον ίδιο των Χριστών, τον αοράτο συνόντα, αυτόν που ο αοράτος είναι μαζί μας, κάτω από τη συγκεκριμένη αμαρτία, κάτω από εκείνον τον αλήτη, τον κακό, βλέπω μια ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός. Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτός δεν θα κρίνει εμένα πάνω στον ουρανό κάτι Δευτέρα Παρουσία? Το ξέρουμε. Ξέρουμε την κρίση του Θεού. Ξέρουμε τη βαθύτατη πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου. Τι ξέρουμε. Τελικά ο άλλος άνθρωπος μπορεί να μας κρίνει. Και δεν ξέρω τι έπαθε ο Θεός. Αλλά πάντα τα αντίθετα από ό,τι φανταζόμαστε βγάζει. Και μας μπερδεύει. Άρα το παρορό, αυτό που είπαμε και πριν, στην ασκητική γλώσσα της Εκκλησίας καταλήγει να έχει την έννοια του διορό, καθορό, εμβαθύνω. Ανακαλύπτω ότι υπάρχει εσωτερικά των φαινομένων. Δεν είναι παρορό παραβλέπω, αποθώ και βγάζω αποθυμένα και δεν τα αντέχω και γίνεται μια έκρηξη κάποια στιγμή. Το παραβλέπω το παρορόν ταυτίζεται με το διορό. Βλέπω μέσα από αυτό, με την αγάπη δηλαδή. Καθορό, εμβαθύνω την ύπαρξη του ανθρώπου. Ανακαλύπτω ότι υπάρχει εσωτερικά των φαινομένων. Πίσω από το φαινόμενο δηλαδή, που φαινόμενο είναι η αμαρτία μας, δεν είναι η ουσία μας η αμαρτία, ανακαλύπτω την αλήθεια που κρύβεται, τι ωραία έκφραση, στο πρόσχημα του άλλου. Οι αμαρτίες μας είναι τα προσχήματά μας, δεν είναι η ουσία μας, δεν είναι η πραγματικότητά μας. Η αμαρτία του άλλου είναι το πρόσχημά του. Και χρειάζεται πίσω από το φαινόμενο και τα προσχήματα να δω τι κρύβεται στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό αποδέχομαι. Αυτό προσκυνώ, αυτό αγκαλιάζω, αυτό αγαπώ, αυτό ενθαρρύνω, αυτό ενεργοποιώ. Αυτή είναι αγάπη, τίποτα άλλο δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη που λέμε, πάτερ, πώς αυτό είσαι, έχει τα στραβά, το διορθώσουμε, γιατί πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος και πώς θα το διορθώσεις. Μην το να βλέπεις το εξωτερικό, να βλέπεις τα προσχήματα, να βλέπεις τα φαινόμενα. Η αμαρτία του άλλου είναι το φαινόμενό του. Είναι το πρόσχημά του. Που ψάχνοντας την αλήθεια, αντί να δει την αλήθεια, δει τα προσχήματα. Αντί να δει την ουσία της ζωής, είναι το φαινόμενο της ζωής. Η αμαρτία τι είναι? Είναι το φαινόμενο της ζωής. Είναι η απάτη της ζωής η αμαρτία. Η αμαρτία είναι η απάτη της ζωής. Είναι το ξεγέλασμα της ζωής. Είναι η ψευδαίσθηση της ζωής. Είναι το φαινόμενο, δεν είναι η ουσία. Έτσι και ο άνθρωπος που αμαρτάνει, τι γίνεται? Βρίσκεται, είναι το φαινόμενο του αυτό. Εγώ θα δω αυτό ή το άλλο που είναι μέσα του? Μόνο εγώ είμαι αμαρτωλός. Αυτός είναι η εικόνα του Αγίου Θεού. Είναι ένας Άγιος. Επομένως η ελεημοσύνη, δηλαδή η σπλαχνική, η αληθινή και η αγάπη αντιμετώπισης του άλλου, τον οποίο αγαπώ, γεννάει μέσα μας τα απαραίτητα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Η αγάπη. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία? Η διέσθηση, η διόραση, το χάρισμα να μπορεί να διακρίνει ότι υπάρχει μέσα του. Να λοιπόν, γιατί κάποιοι έχουν το χάρισμα της διακρίσεως? Γιατί είναι τόσο χαζοί που δεν έχουν όρια στην ελεημοσύνη τους. Είναι τόσο χαζοί που ξεπέρασαν τα όρια του νόμου και της ηθικής. Και είναι συντηρημένοι με τον κάθε τρελόν άνθρωπο. Κάνουν παρέα στην κόλαση του άλλου ανθρώπου. Αυτό γεννά τη διέσθηση να αισθάνομαι τον άλλο, να καταλαβαίνω τον άλλο. Να καταλαβαίνω στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό μου γεννά την διόραση και το χάρισμα να διακρίνω ότι υπάρχει μέσα στον άλλον άνθρωπο. Αυτό ήταν οι Αγίοι μας.
εκλεπτύνθηκαν τόσο πολύ με τη συντριβή του και την προσευχή τους, που στα μάτια τους ήταν διάφανος ο κάθε άνθρωπος και το βλέπανε. Είναι αυτό το χάρισμα της διακρίσεως, της διοράσεως. Και αυτό το χάρισμα της διακρίσεως και της διοράσεως, το διορατικό χάρισμα, προϋποθέτει το να παραβλέπω τα λάθη του άλλου. Προϋποθέτει το παροράν. Όταν όμως ασχολούμαι με το γιατί αυτό συμπεριφέρεται έτσι και γιατί εκείνος έτσι, δεν μας πιάνει. Γιατί φέρει το άλλος έτσι και τι τον έπιασε, τι τρόπος είναι αυτός, τι αγωγή έχει, πώς έγινε έτσι, από πού ξεκίνησε, πώς θα διορθωθεί, μια ζωή έτσι θα είναι, δεν αλλάξει ποτέ. Αυτή είναι η κουβέντα για τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η κουβέντα μόνο ξέρουμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε προσευχή μέσα μας. Αυτό όμως λέει τι, πώς σου χαρακτηρίζεται πνευματικά. Όταν όμως ασχολούμαι με το γιατί αυτό συμπεριφέρεται έτσι και γιατί είναι εκείνος έτσι, γίνομαι λέει ένα ντουβάρι, ένα ανέστητο αντικείμενο. Να, αυτό μας νεκρώνει. Αυτό μας κάνει ανέστητους. Δεν έχουμε καρδιά, δεν έχουμε δυνατότητα προσευχής. Χανόμαστε. Γινόμαστε από πρόσωπα αντικείμενα. Γιατί και τον άλλο σαν αντικείμενο τον είδαμε. Όταν παίρνεις τον άλλο και τον αναλύεις και εξηγείς τι είναι, ποια είναι τα στραβά του, ποια είναι τα άσχημά του και από πού ξεκίνησε και πού θα πάει και ποιες είναι οι προοπτικές του, αυτόν από πρόσωπο τον κάνεις αντικείμενο. Άρα γίνεσαι και εσύ αντικείμενο, γίνεσαι ντουβάρι. Δεν συλλαμβάνω το βαθύτερο είναι του ανθρώπου και δεν ανακαλύπτω μέσα του το πνεύμα το Άγιο. Το οποίο, τι κάνει το πνεύμα το Άγιο, τι διάκριση έχει αυτό το Άγιο Πνεύμα, τι υπομονή κάνει. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεώς του. Αυτό και το Άγιο Πνεύμα περιμένει τη στιγμή που θα του δώσουμε το δικαίωμα να ενεργήσει. Τόσο ευγενές, τόσο αρχοντιά και ευγενή έχει το Άγιο Πνεύμα. Το διώχνουμε και φεύγει. Τον καλούμε και έρχεται. Και περιμένει διακριτικά, μόλις θα του επιτρέψουμε, θα επέμβει στη ζωή μας. Η διόραση όμως με κάνει να καλύπτω και να γνωρίζω τον άνθρωπο. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον, η διόραση, να μπορώ να καταλάβω τι είναι ο άλλος, με κάνει να ανακαλύπτω και να γνωρίζω τον άνθρωπο. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Πρέπει να σε γνωρίσω για να σε αγαπήσω. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Και όσοι προσπαθούν με τα λόγια και με τη συναστροφή να αγαπήσουν τον άλλο ή να αγαπηθούν, αυτοί ψώνουν οχυρά τύχη μοναξιάς. Για να αγαπήσω κάποιον πρέπει να το γνωρίσω. Για να το γνωρίσω πρέπει να έχω διόραση, δηλαδή να ξέρω μέσα μου τι γίνεται, να έχω αποκτήσει το αισθητήριο αυτό δια της εσωτερικής αναφοράς και προσευχής. Όταν λοιπόν η καρδιά μου μαλακώσει και ευαισθητοποιηθεί, τότε μπορώ να γνωρίσω το βαθύτερο του άλλου ανθρώπου και να τον αγαπήσω. Αν όμως νομίζω και φαντασιώνουμε ότι η γνώση του άλλου είναι οι κουβεντούλες και η συναναστροφή, οι κουβεντούλες και η συναναστροφή τι είναι? Είναι η προσπάθειά μου να γνωρίσω κάποιον, σημαίνει να έχω υποέλεγχο τη σχέση, να καταλάβω τι θα μου δώσει, τι θα του δώσω, τι θα κερδίσω, τι θα χάσω. Αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ μαζί του ή όχι. Πόσο σημαντικός είναι, πόσο ασήμαντος, σε βάση με ταμπέλες αυτού του είδους. Και αυτό γεννά σιγά σιγά μέσα στην ανασφάλειά μας τις δικές μας οχυρώσεις και μας απομακρύνει από τον άλλον άνθρωπο. Αντίθετα λέει η σιωπή, η όραση του ανθρώπου ως αγγέλου, ως Υιού του Θεού, πλασθέντος δια των χειρών αυτού, μου δίνει τα αισθητήρια, δηλαδή το να δω τον άλλο ως άγγελο του Θεού. Μου δίνει τα αισθητήρια τα οποία μου γνωστοποιούν, μου δηλοποιούν το βαθύτερο είναι του ανθρώπου και με κάνουν να τον αγαπήσω. Αυτή η όραση, και τι είναι αυτή η όραση, δηλαδή το να δω τον άλλο σαν άγγελο του Θεού και να το δω σαν πλάσμα του Θεού και με αυτή τη διάθεση τον αγαπήσω, τι γεννά αυτό, αυτή η θεώρηση, αυτή η όραση του ανθρώπου τι είναι? Είναι μια συνέστηση, είναι μια κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, κάτι το αληθινό. Τι σημαίνει κοινωνό του άλλου ανθρώπου? Το θεωρώ κομμάτι του εαυτού μου. Νιώθουμε ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είμαστε δηλαδή ένα. Αυτό μόνο με αυτή την προσέγγιση αντέχει. Γιατί οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση μπαίνει το ηθικό και το ψυχολογικό στοιχείο. Μα αυτός είναι παλιάνθρωπος, εγκληματίας. Ο άλλος είναι ιδιότροπος.
Δεν μπορώ να τον αισθανθώ δικό μου άνθρωπο. Αυτά υπερβαίνονται μέσα στην πνευματική υπαρξιακή προσέγγιση, ότι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος, είμαστε ένα εν Χριστώ και αυτός είναι άγγελος του Θεού. Τι υπέρβαση, ο άλλος να είναι στριμμένος και εσύ να το θεωρείς άγγελο. Η γυναίκα σου είναι μουρμούρα και είναι ο άγγελός σου. Ο άντρας είναι ο φωνακλάς και είναι ο άγγελός σου. Αυτός είναι ο άγγελος στη συζυγία. Ο άγγελός μου είναι αυτός, η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Μόνο έτσι θα τον κάνεις άγγελο πραγματικό, αν το δεις ως άγγελο. Αν αρχίσεις τη λογική διαδικασία είναι έτσι, είναι αλλιώς και αναλύσεις και να ερμηνεύεις και να παρερμηνεύεις, διάολος είναι, διάολος θα μείνει. Αυτή η όραση είναι μια κοινωνία, μια συνέστηση, κάτι το αληθινό, γι' αυτό οδηγεί στην αγάπη. Χωρίς την ελεημοσύνη δεν υπάρχει ούτε πνευματικό αισθητήριο, ούτε αγάπη από την οποία οδηγούμεθα στην αγνία. Άντε, μέχρι εδώ φτάνει, ε. Κανένα ερώτημα δεν θέλετε. Κανένα ερώτημα, πέστε μου. Τον τρόπο που θα φτάσουμε να βλέπουμε. Δηλαδή, κάτι είπατε ότι ο γέροντας μέσα συνεχίζει και βλέπει τον τρόπο. Ο τρόπος είναι να δω τον άλλο όχι με τα παραπτώματά του, αλλά με αυτό που τον έκανε ο Θεός ως άγγελο του Θεού. Αυτό όμως δεν μπορώ να το δω αν δεν έχω εσωτερικές προϋποθέσεις. Δηλαδή η καρδιά μου δεν έχει στραφεί με προσευχή προς τον Θεό. Αν δεν έχει αναπτυχθεί στην ύπαρξή μου ένας άλλος κόσμος, ο πραγματικός μου κόσμος, ο πνευματικός κόσμος. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η καρδιά μου σε αυτή τη διάσταση. Αν δεν έχει συγκλονιστεί η καρδιά μου με το γεγονός της ζωής που μου δόθηκε και το λόγο που μου δόθηκε και το σκοπό που υπάρχω. Αυτή όλη η διαδικασία λοιπόν με αναπτύσσει εσωτερικά και αυτό που ακούγεται θεωρητικό μου γίνεται πλέον βιωματικό, ότι άλλος είναι ο άγγελός μου και το βλέπουμε αυτή τη διάσταση. Καταλαβαίνετε. Για το θέμα της ελεημοσύνης. Μετά. Κατηδία. Μπορώ τώρα να μιλήσω. Λοιπόν. Μετά. Όχι την ελεημοσύνη. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι άλλος δεν μας κάνει ελεημοσύνη χωρίς αργότερα να έχει απαιτήσεις από εμάς. Ας έχει. Ναι, αλλά συγγνώμη πάλι. Έχετε τώρα και σου λέει. Μα ούτως και χωρίς ελεημοσύνη πρέπει να έχει, απαιτήσει από εμάς. Συγγνώμη να πω. Έχετε και σου λέει, θυμάσαι εγώ τότε που σε βοήθησα. Τώρα θέλω να μου κάνεις αυτό. Μα δεν μπορώ. Τι λέει, είσαι αχάριστη. Λίγο είσαι. Λοιπόν, η επόμενη Δευτέρα, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε, 29 Οκτωβρίου δεν θα είμαστε εδώ. Είναι και το τρίμηρο, επευκαιρίο τρίμηρο, αλλά και η Μητρόπολη για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης, θα υπάρχει μια συναυλία, το άξιον εστί, θα είναι και ο Θοδωράκης, στο Μέγαρο Μουσικής. Τα εισιτήρια λίγα μείνανε, αν θέλετε κάποιοι να προμηθευτείτε, είναι 10 ευρώ το εισιτήριο. Και για να πάνε, όσοι πάνε εκεί, βρήκαμε και αφορμή να γλιτώσουμε μια Δευτέρα. Στα εκδοτήρια, που έχει εκδοτήρια Αριστοτέλους, έχει, μέσα από το διαδίκτυο μπορείς να βρεις, λιγοστά μείνανε, να ξέρετε. Δια ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.